Πάνω από 3 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες που έφυγαν εξαιτίας του πολέμου συνεχίζουν να είναι σήμερα εγκλωβισμένοι στην Τουρκία. Εμπόδια όπως η γλώσσα, η δυσκολία έβρεσης εργασίας και κυρίως η σφράγιση των συνόρων στην Ευρώπη έχουν δημιουργήσει αφόρητες συνθήκες διαβίωσης, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στο απόλυτο αδιέξοδο. Η αβεβαιότητα του αύριο για ορισμένους τους οδηγεί να αποφασίσουν να πουλήσουν ένα μέρος του σώματός τους, ένα ζωτικό όργανο του εαυτού τους. Ας ζήσουν με ένα από τα δύο νεφρά, φτάνει να ανοίξουν κάποιες προοπτικές τους ίδιους ή τις οικογένειές τους. Η Ουμομάρ πούλησε ένα νεφρό. Είναι 45 χρονών, μητέρα 4 παιδιών και ήταν ανθοπόλη στη Συρία. أنا بعت السيارة يعني في هذيك الفترة اللي قبل ما تبلش الأحداث كنا يعني طبعا عايشين كتير كويس يعني الحمد لله إنه دخل زوجي على شغلي أنا يعني طبعا أنا كنت أشتغل بهذا المحل بطريقة حلوة كنت أحبه وكان في دخل ممتاز يعني مكفينا أنا وأولادي وزوجي بحياة كريمة جدا. Το 2015 σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε ο άντρας της και καταστράφηκε το μαγαζί της. Μέσα από αγγελία θα πουλήσει το νεφρό της για 5.000 ευρώ. Η μεταμόσχευση παράνομα έγινε στην Τουρκία. Πολλά παράνομα κυκλώματα μεταμοσχεύσεων που δρούν στην Τουρκία έχουν αντιμετωπιστεί από τις αρχές. Στους περισσότερους προσφυγικούς καταβλισμούς όλοι έχουν ακούσει για τη δυνατότητα μεταπόλησης νεφρών και ότι στην Τουρκία μπορεί να βρεθεί τρόπος να πραγματοποιηθεί. Οι μεταπολίσεις γίνονται κυρίως μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook υπάρχουν πολλές ομάδες στην αραβική γλώσσα φτιαγμένες ειδικά για πωλήσεις νεφρών. Μπορεί να βρει ο καθένας αγγελίες από όλο τον κόσμο, ειδικούς για μεταμοσχεύσεις, πολλές από αυτές από Σύριους πρόσφυγες. Μια παρόμοια αγγελία έβαλε και ο Ουέλ για να βοηθήσει τους γονείς του που άφησε πίσω στη Συρία. Ο Ουέλ και όλοι οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι δρόμοι προς την Ευρώπη έκλεισαν και το ταξίδι πλέον στοιχίζει πολύ ακριβά. Ακόμη και οι καραβιές προς την Ελλάδα μειώθηκαν και χρειάζονται χρήματα για τους δουλεύοντες. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο εκπρόσωπος των Σύριων στην Αθήνα, Αμπντούλ Νταζουής. Έκλεισε τώρα το σύνολο ανάμεσα στην Τουρκία και Ευρώπη. Έχει γίνει ένα μεγάλο χάος. Οι Σύριοι που βρίσκονται τώρα στην Τουρκία δεν έχουν τι να φάνε, δηλαδή κάθε μέρα είναι κυριότερο από την άλλη. Και πάρα πολλοί κόσμος σκέφτεται δηλαδή, να πουλάει κανένα όργανο, γιατί το μισθό που πρέπει να φτάσει από Τουρκία στη Γερμανία έχει γίνει παραπάνω, δηλαδή έχει γίνει 10.000 ευρώ. Ο εντατικολόγος και πρώην πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Ανδρέας Καραμπίνης, σε ένα διεθνές συνέδριο στη Μαδρίτη, είχε πληροφορηθεί για τη μαύρη αγορά οργάνων στη Τουρκία. Έχουμε στοιχεία ότι σε ορισμένα κράτη της Μεσογείου, κυρίως μετά από την προσέλευση πολλών μεγάλων μεταναστών και οικονομικών μεταναστών, υπάρχει μια τάση να εμπορεύονται μερικοί εξ αυτών τα όργανά τους, κυρίως το νεφρό, για να μπορέσουν να πληρώσουν τη διαδρομή τους και τις πρώτες μέρες επιβίωσης. Είναι μια καταδικαστία πράξη, ένα έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας που δεν μπορεί κανένας γιατρός Ευρωπαίος και νομίζω σε όλο τον κόσμο να αποδεχτεί αυτή την αισχρή πραγματικότητα. Είναι δυνατόν ωστόσο να μην γίνονται αντιληπτές στη γειτονική χώρα οι παράνομες μεταμοσχεύσεις? Η επίσημη Τουρκία, το επίσημο τουρκικό κράτος δεν αποδέχεται αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε καταγγελίες πάρα πολλές στα διεθνή φόρουμ ότι πραγματικά οι οικονομικοί μετανάστες κυρίως και οι πρόσφυγες είναι ευάλωτοι σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να το ψάξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά site που έχουν αυτή τη στιγμή αγγελίες για να δώσουν κανείς τα νεφρά του. Είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσει κάποιος αν και πόσοι κυρίως Σύριοι πρόσφυγες που πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα αναγκάστηκαν να πληρώσουν τους διακινητές πουλώντας ένα ζωτικό τους όργανο στη μαύρη αγορά.